σεξουαλική παρενόχληση και το τραγικότερο από πρόσωπο της Δημοτικής Αρχής του Δήμου της ΚΟΠ, από ό,τι φαίνεται. Και θα έλεγα ότι αυτό έχει και τη βαρύτητα αλλά και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση. Να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, οπότε ξεκίνησε πρώτα απ' όλα αυτή η ιστορία. Ήσασταν εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση που ήταν ο συγκεκριμένος κύριος και υπεύθυνος, ιδιωτική επιχείρηση. Ναι. Στην αρχή ξεκίνησε με μηνύματα, ταξίματα κτλ. Θα σε προωθήσω, θα σε βάλω στο Δήμο κτλ. Και μη συναχωριέσαι και έχεις εμένα εμπιστοσύνη. Θα τα φτιάξω όλα όπως πρέπει. Εντάξει, ο καθένας προσπαθεί να δει κάποιον, γιατί κατά τα ψέματα είναι δύσκολες. Και όλοι χρειάζονται μια δουλειά σταθερή να πούνε ότι συχνά και πάω στη δουλειά μου. Φαντάζομαι ότι αντιμετωπίζετε γενικότερα ένα οικονομικό ζήτημα, όπως οι περισσότεροι, πιθανόν με οικογενειακά άλλα θέματα που θα λύσετε. Ποιος είναι αυτός που δεν παρουσιάζει οικονομικά προβλήματα, δικής μας τάξης, εντάξει, δεν μιλάμε για τους πρόγοντες και τους άρχοντες του νησιού που αυτοί τα έχουν, και τι κάνουμε, και ομάς, προβλημάτως. Αλλά με το να πουλάνε όνειρα και ελπίδες σε ανθρώπους, δεν τους θυμάει όμως. Προσωπικά για μένα, δεν τους θυμάει να πουλάνε όνειρα και ελπίδες σε ανθρώπους που προσπαθούν να έχουν μια δουλειά χειμώνα καλοκαίρι. Τίποτα παραπάνω. Δεν ζήτησε κάτι το ιδιαίτερο, ούτε ζήτησε μια θέση δίφη του. Τι ακριβώς γινόταν με το συγκεκριμένο κύριο? Τι ακριβώς γινόταν? Δούλευα στην επιχείρησή του, είχαν βγει και κάτι προκηρύξεις τότε που είχε κάνει ο Δήμος για κάποιους τομείς. Μόνιμες θέσεις. Για μόνιμες θέσεις, ναι. Και μου είπε, μη στεναχωριέστε, εγώ είμαι εδώ, θα σε βοηθήσω, θα σε κάνω, θα σε ράνω, θα σε δείξω. Θα μπορούσε να σας βάλει με την έννοια ή για την εποχή αυτών των επιχειρήσεων? Ναι, θα μπορούσε. Εάν το ήθελε, θα μπορούσε. Τώρα για ποιο λόγο δεν το έκανε? Μήπως γιατί δεν είναι, δεν ξέρω. Θα μπορούσε, αλλά δεν το έκανε. Και τι έλεγε λοιπόν τότε, τι σας έλεγε? Όταν δεν έγινε τίποτα, και το προσπάθησα και το πάλεψα και δεν ήταν στο χέρι μου και ήταν μέσω του ΑΣΕΠ και εγώ για μένα ξέρεις ότι σε έχω κορώνα στο κεφάλι μου και μη συναχωριέσαι και αν θα φύγεις από τη δουλειά μου θα είσαι ένα άτομο που θα χάσω και δεν το θέλω. Δηλαδή δεχόσασταν κατά κάποιο τρόπο ένα είδος φλερ το οποίο σας ήταν ευχάριστο αυτό, γιατί μπαίνει έτσι το θέμα αρχικά πριν από τις αποφάσεις για τις προσλήψεις της επιχείρησης του Δήμου? Το φλερτ, δεν θα μπορούσα να το πεις φλερτ, το ότι εντός εισαγωγικών διαταγή έλα εκεί, είσαι υποχρεωμένος να πας από τη στιγμή που είσαι στο δεξί. Εκμεταλλευόταν λέει το γεγονός ότι ήταν προϊστάμενος στην ιδιωτική επιχείρηση? Αυτό ακριβώς. Γιατί δεν νομίζω ότι αν είχαμε την ίδια θέση θα μπορούσε να μου το πει και να πω εγώ ναι εντάξει κάτω ή ναι εντάξει με κάτω και προσπαθούσα να πούμε να τον αποφεύγω συνέχεια. Είτε με το πρόσημο ότι έχω δουλειά και δεν μπορώ, είτε οτιδήποτε. Κάνατε λοιπόν ξεκάθαρο απέναντί του ότι εσείς δεν είχατε τέτοια διάθεση σχέση. Σε αρκετά καλέσματα που μου έκανα και πήγα, αποδείχθηκε ότι το μόνο που ήθελε ήταν κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν το είχατε καταλάβει σωστά ή τέλος πάντων ότι αυτό που λέτε δεν ισχύει. Τι υπάρχουν κάποιες αποδείξεις που έχετε αυτή τη στιγμή που φαίνεται, αν θέλετε, και η διάθεση του συγκεκριμένου ανθρώπου? Υπάρχουν κάποια μηνύματα που μου έστειλε για το τι ήθελε να πάει να κάνει στο συγκεκριμένο μέρος. Με ερωτικό υπονοούμενο. Ναι, με ερωτικό υπονοούμενο. Κάποια άλλα που είναι καθαρά διαταγής. Έλα εκεί την τάδε ώρα. Και εγώ ως εργαζόμενος έπρεπε να υπακούσω. Κάποτε σας είπα ότι ήταν και προϊστάμενός μου. Πόσο διάστημα κράτησε όλη αυτή η διαδικασία? Όταν λέτε διάστημα, τι εννοείται? Χρονικό διάστημα. Είναι εποχιακή. Μιλάμε για μια εποχιακή δουλειά, που ξέρουμε τι είναι η εποχιακή δουλειά. Δύο σεζόν, ας πούμε. Ναι. Δύο σεζόν σχεδόν. Έτσι λοιπόν υπάρχουν κάποια μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο που τα έχετε κρατήσει, τα έχουμε δει κι εμείς, τα οποία λένε είτε με υπονοούμενα είτε με τέλος πάντων ένα άλλο ύφος μισοαστία, μισοσοβαρά να το πούμε έτσι,
και διαταγής. Ναι. Και διαταγής, έλα εκεί. Είναι ο προϊστάμενος, πρέπει να πας τώρα, το τι θα σου πει και το τι θα σου πει. Βάλει να κάνεις αυτό, κλείνεται ένα μεγάλο ερωτηματικό στο τι θέλει από σένα στη συγκεκριμένη στιγμή ο κύριος προϊστάμενος. Αυτά όλα γινόταν, ας το πούμε έτσι, ανεκτά από την πλευρά σας, υπό την πίεση, το ότι εργαζόσασταν στην ιδιωτική επιχείρηση και τέτοια πρόβλημα. Και από αυτό, αλλά και από το ότι έλα και εμείς να φορτιάσεις, εγώ θα σε βολέψω, εγώ θα σε κάνω. Εντάξει, είπαν, όλοι ελπίζουν. Όλοι προσπαθούν σε κάτι. Γιατί όχι. Πάντως σε καμία περίπτωση από αυτά που μας λέτε δεν γινόταν υπό τον τύπο ότι είχατε μία σχέση μαζί του. Θα μπορούσε, ξέρετε αυτά, θα μπορούσε κάποιος να το ερμηνεύσει και με αυτόν τον τρόπο. Και εγώ υποχρεωμένη είμαι να το θέσω το ερώτημα. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να πει ότι μήπως υπήρχε κάποια σχέση, είχε γίνει αυτό και τέλος πάντων κάποια στιγμή είχε πάρει το θάρρος. Σχέση δεν μπορείς να πεις. Εννοώ για ερωτική σχέση, έτσι, γιατί σχέση επαγγελματική είχατε. Ναι, ναι, ναι. Ούτε και αυτό μπορείς να το πεις, ούτε για ερωτική σχέση μπορείς να μιλήσεις. Γιατί. Γιατί όταν σου κάνουνε και εσύ θέλεις μια δουλειά, γιατί δεν μπορείς να είσαι στην αδειότητα του αύριο, που σας είπα, η εποχιακή δουλειά είναι φέτος με πήραν, αύριο έχει τον χρόνο όμως, δεν είναι θερμή. Άλλωστε δεν σας είπα, δεν είναι και δικιά του επιχείρηση. Και αυτός, ας το πούμε υπάλληλος είναι, φυσικά στην προϊστάμενη θέση. Λοιπόν, και όταν σου τάζουνε κάποια πράγματα, προσπαθείς και εσύ έστω με υπεκφυγές, ναι σήμερα, ναι μετά, ναι θα έρθω ή σε λίγο, ξέρω εγώ, να τον αποφύγεις ή έχω δουλειά, πρέπει να φύγω και σας παρακαλώ, θα έρθω μετά ή ξέρω εγώ, έχω πάρα πολύ δουλειά και πρέπει να φύγω. Με τέτοια πράγματα προσπαθείς να αποφύγεις κάποια πράγματα. Εντάξει, άλλες φορές απέφυγες, άλλες όχι. Θεωρείτε ότι... και για να μην χάσεις τη δουλειά σου όμως, έτσι, και για να μην χάσεις τη δουλειά σου τελική. Για να σου κάνει κόλαση στη ζωή, ναι, από τη στιγμή που είναι προϊστάμενός. Έχουν ανοιχτεί πάρα πολλά άτομα. Εγώ συγκεκριμένα ξέρω άλλες τέσσερις κοπέλες. Δεχόντουσαν τέτοιου είδους πιέσεις. Που δεχόντουσαν, είτε υπέκυψαν κάποιες, είτε δεν ξέρω αν υπέκυψαν κάποιες άλλες, είτε ότι κάποιοι βρήκανε δουλειά στο Δήμο ή σε κάποιες άλλες μεγάλες επιχειρήσεις. Εντάξει, δικαίωμά τους, πρόβλημά τους, δεν με διαφέρει. Δηλαδή κάποιες πέτυχαν το στόχο τους, θέλετε να πείτε. Ναι. Ναι, μπορώ να το πω ότι κάποια συγκεκριμένα μάλιστα είχε πιάσει δουλειά, δεν ξέρω αν ήταν μέσω του ίδιου κυρίου, αλλά είχε πιάσει δουλειά σε κάποια τράπεζα. Το ίδιο διάστημα γινόταν παιχνίδι και με αυτές? Όχι. Πιο παλιά. Πιο παλιά. Παλιότερα. Απλώς τα ήξερα γιατί τα συζητούσα μαζί. Το έθετε, έλα φιλαράκι να τα πούμε γιατί είμαι κουρασμένος. Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Μήπως θα μπορούσε να επικαλεστεί μια ιδιαίτερα φιλική σχέση? Ναι, 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 ναι. Okay, εγώ θα θεωρήσω ότι θα το πει σαν φιλική. Δείτε τα μηνύματα και αν μπορείτε εσείς σε κάποιο φίλο σας να στείλετε τέτοια μηνύματα. Όχι, είχατε δείξει εσείς την αγανάκτηση, την αντίρρηση για τον τρόπο που σας έστειλε αυτό το μήνυμα? Κάποια... είτε γραπτός είτε προφορικός. Κάποια στιγμή ναι, και εκείνος μου απάντησε, οκ, okay, θα πάψω να ασχολούμαι και συγγνώμη αν σε κούρασε κτλ. Γιατί εντάξει, δεν πήγαινε άλλο και κατάλαβα κοροϊδία. Την ξέρεις την κοροϊδία, την διαισθάνεσαι όταν δύο σεζόν σε κοροϊδεύεις. Σου λέει ναι, έπεσε κυβέρνηση, ξέρεις δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έχουν παγώσει όλα. Ναι, ξέρεις εδώ και αυτό, μη στεναχωριέσαι. Εγώ δεν είμαι εδώ για σένα. Και πιστεύεις ότι κάπου κάπως ίσως δεν σου λέει ψέματα. Κάπου μέσα σου προσπαθείς να ακούσεις μια φωνή που λέει μήπως δεν είναι έτσι. Μιλάμε για περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης. Έτσι το έχετε εκλάβει ή κάπως διαφορετικά? Ό,τι και να πω είναι λίγο, ας δείτε τα μηνύματα και βάλετε εσείς τα δικά σας συμπεράσματα όταν πρόκειται για σεξουαλική παρενόχληση ή όχι. Εγώ θέλω τη δική σας γνώμη και το πώς το έχετε εκλάβει, γιατί για να μπαίνετε και σήμερα στη διαδικασία της καταγγελίας για ένα πολιτικό πρόσωπο που θα λέγαμε και εν ώψη μιας δύσκολης περίοδου προεκλογική, φαντάζομαι ότι κάπως έχει λειτουργήσει μέσα σας. Έχει λειτουργήσει κάπως μέσα μου, όταν μετά από κάποιες διαδικασίες, να το πω, με πέταξε έξω και γύρισε να μου πει ότι ξέρεις δεν φταίω κιόλας. Εντάξει. Και λέω με κορόιδευες. Δεν είναι έτσι.